Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside You. Μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Φωτιά έχει πάρει η τιμή της βενζίνης στο τελευταίο διάστημα, ειδικά στις τουριστικές περιοχές. Περισσότερα θα μας πει η Πέννη Χαλάτση. Πέννη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τέτα. Στα ύψη βρίσκεται λοιπόν η τιμή της βενζίνης σε πολλές τουριστικές περιοχές. Φυσικά οι παραθεριστές πληρώνουν ακριβά τις μετακινήσεις τους. Να πούμε ότι ενδεικτικά, σύμφωνα με τα τελευταία πρόσφατα, με τα πρόσφατα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου, στις Κυκλάδες η τιμή της αμόλυβδης έχει πατήσει τα 1,8 ευρώ, τα 1,9 ευρώ για την ακρίβεια, στα Δωδεκάνησα έχει πατήσει τα 1,8 ευρώ. Νησιά όπως η Σάμος, η Κεφαλονιά, η Σαντορίνη, η Μύκονος και η Μήλος συγκαταλέγονται ανάμεσα στις περιοχές που έχουν την ακριβότερη βενζίνη. Φυσικά αυτό οφείλεται και στην υψηλή τιμή του πετρελαίου αλλά και στο ειδικό καθεστώς φορολογίας που υπάρχει στην Ελλάδα, στους ειδικούς φόρους. Να πούμε βέβαια ότι ούτως ή άλλως το κόστος μεταφοράς του καυσίμου στα νησιά είναι ακριβό, κάτι που κάνει ακόμα πιο τσουχτερές τις τιμές στα νησιά. Βέβαια πρόσφατα ο πρόεδρος της ΠΟΠΕΚ, ο κύριος Ασμάτογλου, προέβλεψε ότι αν δεν γίνει κάτι με τη φορολογία στην Ελλάδα στον τομέα αυτό, η τιμή μπορεί να φτάσει και τα 2,5 ευρώ το λίτρο. Βέβαια, χαμένος δεν είναι μόνο ο τομέας του τουρισμού από την υψηλή τιμή της βενζίνης, είναι και οι επιχειρήσεις και οι βιομηχανίες, οι οποίες βλέπουν τα λειτουργικά κόστη να αυξάνονται και φυσικά οι τελικοί καταναλωτές, οι οποίοι πληρώνουν ακριβά τις μετακινήσεις τους.